εντάξει, ήταν το πρώτο παιχνίδι για την καινούργια χρονιά και ήταν και δυνατό παιχνίδι. Θα θέλαμε ένα λίγο πιο χαμηλό αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν, πιστεύω, πολύ καλά και στο πρώτο ημίχρονο και σε όλο το παιχνίδι. Απλά στο δεύτερο βγάλαμε κάποια σημάδια κούρασης, αλλά και κάποιες αναγκαστικές αλλαγές που είχαμε. Δεν είχαμε πολύ βάθος, είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Κάποια παιδιά αρρώστησαν τελευταία στιγμή. Στο πρώτο λεπτό κάναμε αλλαγή. Παρ' όλα αυτά, όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν είχαν και διάθεση και αυτά που ζητάμε στις προπονήσεις βγήκαν αρκετά πράγματα. Απλά πιστεύω μας έλειπε η ουσία, το γκολ που λέμε. Όταν θα μπει η μπάλα στα δίχτυα θα είναι όλα καλά. Εκεί λίγο έπρεπε να είμαστε πιο ενεργοποιημένοι για να τελειώσουμε τις φάσεις, γιατί δημιουργήσαμε φάσεις. Παρ' όλα αυτά κρατήσαμε το 0 πίσω. Στο δεύτερο απειληθήκαμε σε σχέση με το πρώτο, δεν είχαμε καθόλου απειλή από τον αντίπαλο, ενώ στο δεύτερο δημιουργήθηκαν κάποιες φάσεις, πάλι από δικά μας λάθη. Αυτά θέλω να διορθώσουμε και να συνεχίσουμε και να βελτιωνόμαστε, γιατί θέλουμε να, οι ποδοσφαιριστές να γίνονται και καλύτεροι μέσα από τα παιχνίδια και μέσα από τις προπονήσεις. Αλλά σίγουρα αν έρχεται και το αποτέλεσμα είναι ότι το καλύτερο για αυτή την ηλικία που είναι πολύ σημαντική, το έχω πει πολλές φορές, πολύ σημαντική για τον κάθε ποδοσφαιριστή. Τα παιδιά έχουν αυτή την ψυχολογία, επειδή τα πιο πολλά παιχνίδια τα έχουμε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, αλλά αυτό δεν πρέπει να το βάζουμε καθόλου στο μυαλό μας. Το παιχνίδι διαρκεί μέχρι να σφυρίξει τη λήξη ο διαιτητής και πιστεύω απλά σε αυτό έχει δημιουργηθεί επειδή σε πολλά παιχνίδια έχουμε μεγάλο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν πρέπει να μας γίνει αυτό, να το έχουμε σε σκέψη.